Βέβαια, τώρα έχουμε και το επίκαιρο θέμα του εμβολίου, που κάποιοι θέλουν να το επιβάλλουν αναγκαστικά στους ανθρώπους, αλλά όπως το έχουμε πει, στερείται ασφαλείας και από επιστημονική άποψη να το εξετάσει κανείς. Είναι τελείως τρελό να μας παρουσιάζουν εμβόλιο μέσα σε μερικούς μήνες. Όλα τα εμβόλια που έχουμε μέχρι τώρα, τα οποία είναι καταξιωμένα έτσι και αποτελεσματικά, δοκιμάστηκαν δεκάδες χρόνια. Μπορεί και 30 χρόνια και 10 χρόνια. Έτσι, κατά μέσο όρο, περίπου 10 χρόνια. Δεν μπορεί τώρα σε μερικούς μήνες να μας λανσάρουν ένα εμβόλιο και να μας λένε «κάντε το». Εμείς βέβαια αποποιούμαστε κάθε ευθύνης, λένε οι εταιρείες, για τις παρενέργειες που μπορεί να συμβούν μετά από 4 χρόνια, δεν ξέρουμε. Εσείς όμως κάντε το για το καλό σας. Πώς μπορούμε να τους εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει τόσα και τόσα, έτσι, εις βάρος του λαού, που μας βάλουν στα μνημόνια, που μας έχουν φτωχοποιήσει, που μας κλείσαν τις εκκλησίες, που μας εμποδίζουν να λατρέψουμε το Θεό, βάζουν ποικίλα εμπόδια στη Θεία Κοινωνία, στη Μετάληψη, στον Εκκλησιασμό των πιστών, έτσι που ούτε καν βάλανε μία, ας πούμε, μέρημνα για τους χριστιανούς να μπορούν να πάνε να εκκλησιαστούν, ενώ βάλανε μέρημνα για τα κατοικίδια, για τα ζώα, έτσι. Δεν υπάρχει μέρημνα για τους χριστιανούς που θέλουν να πάνε να εκκλησιαστούν. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τους εμπιστευτούμε αυτούς τους ανθρώπους ότι θέλουν το καλό μας και μας αγαπάνε και θέλουν την υγεία μας και γι' αυτό μας φέρουν αυτό το εμβόλιο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εδώ δεν πρέπει να υποταχθούμε, έτσι, να γίνουμε δούλοι ανθρώπων για να αρέσουμε στους ανθρώπους, γιατί έχουμε καθήκον να φυλάμε και το σώμα μας, έτσι, και την υγεία μας, η οποία είναι πολύτιμη, είναι αγαθό του Θεού. Δεν είναι το υπέρτατο αγαθό, όπως είπαν κάποιοι βεβαίως, αλλά είναι και αυτό ένα αγαθό και δεν επιτρέπεται τη στιγμή που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι θα επιβουλευθεί την υγεία μας, αυτό που έρχεται, έτσι, δεν πρέπει να το πάρουμε. Αλλά εκείνο που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο είναι ότι μαζί με αυτό το εμβόλιο, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος προφητικά, και είναι γραμμένο αυτό στο δεύτερο τόμο των βιβλίων που έχει βγάλει η Ιερά Μονή του Αγίου του Θεολόγου, της Ουρουτής, τις οποίες μοναχές της κατήφθηνε ο Άγιος Παΐσιος πνευματικά. Εκεί γράφει ότι θα έρθει ένα εμβόλιο υποχρεωτικό και μαζί με αυτό, λέει, θα είναι και το σφράγισμα. Το γράφει και μπορείτε να το βρείτε στην 181 σελίδα, στο δεύτερο τόμο, πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παΐσιου. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, και το λένε κιόλας απροκάλυπτα, μαζί με το εμβόλιο θα υπάρχει και ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα είναι ψηφιακό, δεν θα είναι ένα χαρτί δηλαδή, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα αποτυπώνεται πάνω σου και θα μπορεί μετά κάποιος να σε ελέγξει με κάποιο μηχάνημα, να διαβάσει αυτό το πιστοποιητικό με κάποιο μηχάνημα. Έτσι που αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα είναι το σφράγισμα για το οποίο μιλάει η Αποκάλυψη, έτσι, για τον αριθμό του Αντιχρίστου. Οπότε αυτό είναι το μείζον πρόβλημά μας, έτσι, και γι' αυτό δεν πρέπει να υποταχθούμε και να πάρουμε αυτό το κατασκεύασμα που μας λανσάρουν. Και μερία όσα άλλα που λέγονται, και ήδη το έχουν πει ότι θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης, και μάλιστα αυτός που χρηματοδοτεί, ο γνωστός, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, γνωρίζετε, είχε βγει και το είχε πει, και υπάρχει βίντεο σχετικό που μιλάει ο ίδιος και λέει ότι αν τα καταφέρουμε, λέει, και έχουμε επιτυχία, θα μειωθεί ο πληθυσμός της γης με 10-15%. Καταλάβατε ποια είναι η επιτυχία? Η επιτυχία, λέει, που θα έχουμε με τα εμβόλια θα είναι αυτή, δηλαδή να σας σκοτώσουμε ένα 10-15%. Όταν λοιπόν τόσο απροκάλυπτα μας απειλούν ότι θα μας σκοτώσουν, έτσι, και το θέλουν και επιτυχία αυτό, πώς μπορούμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, αν είμαστε λογικοί, αν κρατάμε ακόμα τη λογική μας, να τους δεχτούμε και να γίνουμε δούλοι τους.
γιατί αυτό θέλουν, να γίνουν δούλοι τους. Εδώ ισχύει το μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Μη γίνεστε λοιπόν υποτακτικοί ανθρώπων ανώμων, οι οποίοι επιβουλεύονται το σώμα και την ψυχή σας. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.